Φτιάξαμε δύο συνεργεία που είναι αποκλειστικά και έρχονται μόνο στα σχολεία για να φτιάχνουν όλες τις ζημιές που τις πληρώνουν οι σχολικές επιτροπές. Από πού και σου πληρώνει τις σχολικές επιτροπές στους υπαλλήλους του Δήμου? Με ποιο κονδύλι? Από πού βγήκε το κονδύλι αυτό? Υπάρχει κονδύλι συντήρηση στο σχολείο? Υπάρχει συντήρηση σχολείο? Κονδύλι. Ποιος κωδικός είναι και τι πόσο είναι? Ποιος κωδικός είναι για συντήρηση των σχολικών κτηρίων και τι πόσο είναι? Δεν κατάλαβες. Οι σχολικές επιτροπές είχαν προϋπολογισμό όλα αυτά τα χρόνια. Το φέρετε στα ίσα. Το πώς το κάνατε και μην βγαίνεις Γιάννη μου να το παίξεις αυτό. Εάν δεν τα ξέρεις, κάτσε στην άκρη. Να δουν αυτοί που τα ξέρουν. 532 χιλιάρια αντί για 3.200. Σοβαρολογείς. Γιατί δεν καθόμαστε να διεκδικήσουμε τα λεφτά του κόσμου που τα έχει πληρώσει από πέρσι? Καθόμαστε εδώ να συζητήσουμε για λεφτά που θα έπρεπε να πληρωθούν οι υπάλληλοι του Δήμου και πληρώνται με τα λεφτά του σχολείου. Σοβαρολογείτε. Άμα θέλετε και την εγκρίμα. Όχι, επειδή εχθές είπατε θα κάνουμε μια παρέλαση και θα μπήκουμε. Δικά σας λόγια είναι αυτά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαστε. Για την παρέλαση είναι. Μετά πάρω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα διατεθεί από το Δήμο προκειμένου να γίνει συντήρηση σχολείων. Αυτό. Απογοημασίμω ότι έχουν γίνει. Συνεχίστε να κοιτάτε, κύριε Γκρασέ. Έλα, Βασίλη κιόλα. Κόψτε το αίμα τώρα και πέσει το αίμα. Έλα, τελείωνε, μιλά. Δεν έχει γίνει, δεν διαστήρισε μα. Λοιπόν, η Γαλλία που πλήρωσε την γονή. Συγγεία, παιδιά, σε παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής, παρόλο που τα νομικά πρόσωπα προσωπάζονται και διδοβάζονται, είναι καινούργια νομικά σχήματα, δεν έχουν προσωπικό, δεν υπάρχει δυνατότητα πρότυπης προσωπικού. Δυστυχώς δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό σε καινούργια νομικά πρόσωπα. Εδώ διώχνουν κόσμο από τα υπάρχοντα νομικά πρόσωπα, διώχνουν προσωπικό ακόμα και στο Δήμο. Εκείνο λοιπόν που είδαμε όχι από τώρα, αλλά από τον Σεπτέμβρη μήνα, όταν πήραμε το ΦΕΚ, είπαμε ότι φτιάχνουμε προγραμματικές συμβάσεις Δήμος με τα νομικά πρόσωπα. Αυτό μας επιτρέπει όμως, αυτό πάμε να κάνουμε κι εμείς, σε νόμιμες διαδικασίες, όπου παίρνουμε προσωπικό από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τη διαθέτουμε ονομαστικά με συγκεκριμένα ονόματα στις σχολικές επιτροπές, για να μπορέσουν να δουλέψουν στις σχολικές επιτροπές για την συντήρηση σχολείων. Αυτά το κόστος των προγραμματικών συμβάσεων δεν είναι στα έσοδα που παίρνουν οι σχολικές επιτροπές από το Υπουργείο ή από άλλες επιχορηγήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση. Εάν δείτε στο σύνολο, οι σχολικές επιτροπές όλα τα χρόνια παίρνουν περίπου 500-600 χιλιάρικα επιχορηγήσεις από το Υπουργείο, ενώ οι προϋπολογισμοί με βάση το ΦΕΚ που έχει ήδη δημοσιευθεί για κάθε μια σχολική επιτροπή είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι 1.051.100 τόσο οι άλλοι. Που σημαίνει ότι ένα κομμάτι πέρα από τις επιχορηγήσεις βάζει ο Δήμος από δικό του προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν εσείς θα σκέφτεστε ότι οι σχολικές επιτροπές, ανεξάρτητα το πότε παίρνουν τα χρήματα μέσα, έχουν ένα προϋπολογισμό που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή μέχρι την ταμεία 12 είναι ό,τι υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμεινο και το δεύτερο. Από πρόσωπο το 12 εισάγει άλλο 1 εκατομμύριο και για όλο το 12. Και με αυτό μπορούν να κάνουν συμβάσεις και με αυτό μπορούν να υλοποιούν όλες τις απαιτήσεις που έχουν τα σχολεία. Έτσι θα το βλέπετε. Μην το βλέπετε στιγμιαία.
Από εκεί πέρα ο Δήμος, ξαναλέω, με το προσωπικό που έχει, για να μην επιβαρύνουμε τις σχολικές επιτροπές και έχουν άλλο είδους μισθοδοσίες, λέμε ότι κάνουμε προγραμματική σύμβαση, που σημαίνει σε κάθε μια σχολική επιτροπή βάζουμε τουλάχιστον μια πιταμενή ομάδα από τεχνικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές σχολείων, για να είναι υπό την διοίκηση του Προέδρου, για να μπορέσουν να δουλέψουν γρήγορα και άμεσα. Για να μην χρειάζεται να περνάνε από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για να υπάρχουν καθυστερήσεις. Περίμενε λίγο. Ότι 4 χρόνια κλείνουμε τις πόρτες των τάξεων με πρόκες. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Είναι μισθό. 4 χρόνια, με συγχωρείς πολύ, εγώ είμαι 10 μήνες εδώ πέρα. Δεν σημαίνει με 4 χρόνια. Συνεχίζει το δημοσίο. Η διοίκηση που υπάρχει σήμερα στο Δήμο είναι 10 μήνες, δεν είναι 4 χρόνια. 10 μήνες κατ' ειδίκηση στην Ελλάδα Συνεργείο. Χωρίς εργαλεία και τα πληρώσαν οι γονείς. Υπήρχαν γονείς από το 18ο που βάψαν μόνο τις τάξεις. Πού το Συνεργείο. Και το πρόβλημά σας είναι το 18ο. Γιατί αυτό συστήθηκε προηγουμένως. Ότι είναι ένα σχολείο, δεν είναι τόσα άτομα. Δεν είναι ένα σχολείο. Βάψαμε το σχολείο. Ό,τι άλλο πια να κάνουμε. Σε λίγο θα κλείσουμε. Ξέρεις που είναι το 18ο. Έχεις περάσει ποτέ. Έλα να το δεις. Και μετά να μας μιλήσεις. Είναι τα πρότυπα δημοτικά που είχαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κομένιους. Πρότυπο δημοτικό. Εδώ με 50 άτομα δεν μπορούμε. Όχι επειδή μην παράγουμε.